Οι επιπτώσεις της πολύχρονης οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, αντί να αμβλυνθούν, οξύνονται υπό το πρίσμα της ενεργειακής κρίσης και των παγκόσμιων συγκυριών που προκαλούν κλίμα ανασφάλειας. Όλα αυτά μεταφέρονται στο εργασιακό περιβάλλον, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις σχέσεις εργαζομένων εργοδοτών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη μετάβαση, καθώς και όλα αυτά που κληρονομήσαμε από την πανδημία σύν την ενεργειακή κρίση, δημιουργούν ένα πραγματικά ιδιαίτερα, θα έλεγα, περιβάλλον δύσκολο. Είναι μια δύσκολη άσκηση και οι συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα τρόπο, θα έλεγα, ρεαλιστικό και κατανοητό από όλους. Χρειάζεται μια συμπόρευση για να μπορέσουμε έτσι να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Στις βάσεις μιας ισόρροπης και ομαλής σχέσης συνεργασίας αναφέρθηκαν οι ομιλητές της ενημερωτικής ασπερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλογών Κρήτης. Έχουν κάποιες χαθεί και κάποιες σχέσεις ισορροπίας. Αυτές τις σχέσεις ισορροπίας λέμε να την βελτιώσουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ισοβαρή τρόπο την σχέση αυτή που θα βελτιώσει πραγματικά και την οικονομία. Χρειάζεται μια συνεχής επαγρύπνηση όλων μας, μια συνεργασία και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά και όλα τα νέα μέσα τα οποία μας δίνει η τεχνολογία για να μπορούμε να κτίσουμε κάτι καλύτερο και να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Είναι αντιληπτό ότι απαιτείται η ανάληψη άμεσων πρωτοβουλειών για την βελτίωση της κατάστασης. Η περιφέρειά μας δημιούργησε τον πρώτο περιφερειακό μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς εργασίας στην Κρήτη. Στα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τόσο εν μέσω πανδημίας, όσο και στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Αυτή τη στιγμή έχουν διασωθεί 1.700.000 θέσεις εργασίας και με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας του κ. Χατζηδάκη για τις δουλειές ξανά, θα δοθεί ένας καινούριος και πιο δυναμικός τόνος στην αγορά εργασίας. Η συνέχεια αυτή για την οποία μιλάτε, πρώτον διασφαλίζεται από τους συγκεκριμένους θεσμικούς και κανονιστικούς όρους. Το δεύτερο όμως είναι τα προγράμματα τα οποία ήδη έχουν ενεργοποιηθεί από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, είτε αυτά βρίσκονται σε φάση εκπώνησης, όπως είναι ο δεύτερος κύκλος της κοινοφελούς εργασίας, όπως και τα πολλά προγράμματα στήριξης της ανεργίας. Στο πλαίσιο της συζήτησης, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης, έγιναν αναφορές τόσο στις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, όσο και τις βασικές υποχρεώσεις των δύο πλευρών.